εξαρτήτως του αν ήταν πασχαλινή περίοδος ή όχι, κατέληγε λέγοντας «Χριστός Ανέστη και Βόρειος Ήπειρος Ανέστη». Να πούμε τέλος ότι έφτασε και στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτείων, όπου υπέβαλε πολυσέλιδο παρισήμαντο υπόμνημα. Και το υπέβαλε για να πει στους ισχυρούς της γης ότι «Κύριοι, δεν μπορείτε να μιλάτε για ελευθερία και δημοκρατία και δικαιοσύνη και ανθρώπινα δικαιώματα όταν ανέχεστε υπερμεσούντος του 20ου αιώνος να υπάρχει στην καρδιά της Ευρώπης ένα τέτοιο απάνθρωπο καθεστώς όπως το αλβανικό». Βέβαια, κάποιοι από εσάς, βλέποντας και κρίνοντας από την εξωτερική όψη των πραγμάτων, θα μπορούσατε να μου πείτε τώρα πως σίγουροι οι υπηρώτες κλέβουν, λένε ψέματα και διαπράττουν έφνομες ενέργειες. Δεν θα το αρνηθώ καθόλου. Όχι. Και αν θέλετε θα σας πω ότι όχι απλώς το γνωρίζω αυτό, αλλά γνωρίζω και πολλά άλλα πράγματα τα οποία εσείς τα αγνοείτε. Δεν είναι δηλαδή δυνατόν να τα ξέρετε. Σκεφτείτε όμως, αδελφοί μου, τούτο. Όχι ένα, όχι πέντε, όχι δέκα, αλλά 45 ολόκληρα χρόνια ζούσαν οι Βορειοϋπηρώτες χωρίς Χριστό, χωρίς κατήχηση, χωρίς την ευλογία της Εκκλησίας. Και όπως έχει πει ο διάσημος Ρώσος λογοτέχνης Ντοστογεύσκη, χωρίς Θεό όλα επιτρέπονται. Δεν υπάρχει Θεός, θα κλέψω, θα σκοτώσω ακόμη για να επιβιώσω. Άλλωστε, και εμείς οι Ελλαδίτες, αδελφοί μου, που από την πρακτική μας ηλικία απολαμβάνουμε τις ευλογίες του Θεού και της Εκκλησίας, δεν παρεκτρεπόμεθα συχνά από τον δρόμο του χριστιανικού μας καθήκοντος. Είμαστε δηλαδή εμείς άγγελοι που μόνο τα φτερά μας λείπουν. Είμαστε τόσο καλοί εμείς που δεν λέγονται και ψέματα. Ούτε θυμώνουμε, ούτε ζηλεύουμε, ούτε μισούμε. Να τα σκεφτούμε λιγάκι αυτά και να είμαστε περισσότερο άτεγκτοι στον εαυτό μας και λιγότερο αυστηροί και επικριτικοί στους πολεμένους ψεκλήρους ανθρώπους μας. Θα σας πω τελειώνοντας ή κοντεύοντας να τελειώσω την ομιλία αυτή, δεν ξέρω αν σας κούρασε κιόλας. Αν σας κούρασε, να μου το πείτε, να σταματήσω εδώ τώρα. Τι είναι, θα σταματήσω ή να τα πω. Ωραία. Να σας πω λοιπόν ότι ο Μητροπολίτης Σεβαστιανός διέτρεξε πολλούς κινδύνους. Και κοιτάξτε, όχι τόσο από τους Αλβανούς, οι οποίοι βεβαίως δεν ήθελαν ούτε να τον ακούνε, ούτε να τον βλέπουν, αλλά όσο κι αν φαίνεται αυτό παράξενο, διέτρεξε κινδύνους από τους ενελάτες φιλοαλβανούς, οι οποίοι κάποτε είχαν μεθοδεύσει για τη φυσική του εξόντωση. Και έλεγαν κάποιοι εξ αυτών, όλα τα έχουν μέσα. Καλά περνάνε. Δεν τους λείπει τίποτε. Τι φωνάζει ο Σεβαστιανός, τι θέλει, τι ζητάει. Αυτά τα έλεγαν οι ενελάτοι φιλοαλβανοί. Έλληνες, αλλά φιλοαλβανοί. Ο Αίγιστος λυπόταν βαθιά για την αδιαφορία της πολιτικής ηγεσίας του τόπου, όπως το διατυπώνει στην περιλάγητη διαθήκη του. Τι δεν είπε, δια τους προσφυγικού αδελφούς και πονεμένους Βορειοϋπηρώτες, τους οποίους
τόσο πολύ αγάπησα και εγωνίστην με όλες μου τις δυνάμεις δια τα δικαιώματά τους. Λυπούμε μόνο πικρά, διότι το επίσημο κράτος δεν έδειξε το αρμόζον ενδιαφέρον, οπότε τα πράγματα θα ήσαν σήμερα πολύ καλύτερα εις την πολυπαθή Βόρειον Ήπειρο. Ο Ιεράκης Σεβαστιανός ανεχώρησε για τη λεωνιότητα στις 12 Δεκεμβρίου 1994, αφήνοντας βαριά κληρονομιά στο διάδοχο του, στην Σβέβα και στον Πασιβά, να μην σταματήσουμε τον καλό αγώνα για τη Βόρειο Ήπειρο. Και εμείς, αυτό το μικρό αγώνα που τον κάνει ο Λάμος διάδοχος του Ήρατος Σεβαστιανού, συμπαραστατούμενος από αυτά τα ερωτικά παιδιά της Φέβα, τον κάνουμε πρωτίστως για αυτούς που μένουν μέσα, να τους στηρίζουμε, να τους τονώνουμε, να προσπαθούμε να τους κρατήσουμε στον τόπο τους και βεβαίως και για τους εδώ, προσπαθώντας να τους πείσουμε και αυτούς, γιατί έχουν πατριωτικό αίσθημα οι περισσότεροι από αυτό, να το ξέρετε αυτό, ότι πρέπει κάποτε να αποφασίσουν να γυρίσουν στην πατρίδα. Έχουμε λοιπόν αυτόν τον καλό αγώνα. Και εμείς, όπως σας είπα, προσπαθούμε να ανταποκρινόμαστε με τις μικρές μας δυνάμεις στην παρακαταθήκη του μεγάλου και αγίου αυτού ιεράρχου και εθνάρχου του βορειοκρατικού ελληνισμού. Για τη σεβασμιότατε Άγια Σερών. Για μας, όπως λέει ο ποιητής, ο Σεβαστιανός δεν πέθανε, ούτε κοιμάται, ούτε υπάρχουν πλέον σύνορα για αυτόν. Μα κάθε βράδυ τώρα περπατάει.